Γεια σας, γεια σας, γεια σας ακροατές και ακροάτρες. Είμαι ο Νίκας από το THO Crew και μαζί θα αναλύουμε διάφορα είδη του hip hop. Θα λέμε τα νέα του rap και ό,τι σχετίζεται με αυτόν τον κλάδο. Και φυσικά θα ακούμε άφθονη μουσική. Λοιπόν, μας ακούτε από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Οι ακροατές μας ακούνε από www.eolas.org. Επίσης, μπορείτε να μας ακούσετε από κάθε πλατφόρμα στο διαδίκτυο. Για επικοινωνία, όποιος θέλει να επικοινωνήσει, για άμεση επικοινωνία, εκτός αέρα φυσικά, οι ακροατές μπορούν να πάρουν στο 2313 022 040. Επίσης, έχουμε και το email του ραδιοφώνου, το οποίο είναι radio@eolas.org, και άμα θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα σε μένα, στη σελίδα τα άδυτα του hip hop. Καλώς ήρθατε λοιπόν στα άδυτα του hip hop. Πρεμιέρα σήμερα. Θα ξεκινήσουμε δυνατά μάγκες και θα δούμε λίγο πώς ξεκίνησε η όλη φάση με το hip hop τώρα. Λοιπόν, η hip hop αρχικά ξεκίνησε στην Αμερική, έτσι, στις αρχές του 70, αρκετά παλιά, έτσι. Όπως και τώρα, αποτελούταν και τότε από ένα ρυθμό και κάποιον που θα ράπαρε με ομοιοκαταληξία πάνω του, το λεγόμενο beat, όπως το λέμε τώρα. Αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι σας αρέσει. Κάπου εδώ να πούμε πως όλη αυτή η κουλτούρα του hip hop ήταν πάντα μια υποκουλτούρα, πάντα χαντακωμένη και στο περιθώριο. Επίσης, εκτός από μουσική, για πολλούς και για μένα φυσικά, είναι και τρόπος ζωής, έτσι. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα, θα πούμε γενικά για το hip hop στην πρώτη εκπομπή και στις επόμενες θα αρχίσουμε να αναλύουμε διάφορα είδη, θα αρχίσουμε να λέμε νέα κλπ. Τώρα λέω να πάμε σε Biggie, Kicking the Door, να ακούσουμε λίγο μουσικούλα και επανερχόμαστε. Biggie. This goes out to Biggie. You. This goes out to you and you and you. Biggie. And you. This goes out to you. Λοιπόν, είμαστε εδώ και πάλι και θα πούμε γενικά πώς ξεκίνησε η όλη φάση, από πού και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αρχικά η φάση άρχισε να γίνεται γνωστή από μικρά παρτάκια στις γειτονιές του Bronx στην Αμερική, έτσι, μεταξύ Αφροαμερικανών, όπου έπαιζαν DJs, χόρευαν, breakdance και φυσικά έκαναν graffiti. Αυτά τα πάρτι τα στείνανε έξω συνήθως, δεν ήταν σε κάποιο χώρο έτσι όπως έχουμε συνηθίσει τα πάρτι τώρα. Στείνανε έξω ηχεία, συνήθως πολλές φορές βασικά, κάνανε πάρτι σε γηπεδάκια μπάσκετ, στείνανε turntables εκεί πάνω, DJ sets, χορεύαν break, γενικά τέτοια φάση, έπαιζαν πολλά freestyle από MCs, από εκεί γινόντουσαν γνωστοί όλοι αυτοί που ράπαραν, ρε παιδί μου. Και νομίζω πως μετά από αυτά θα πρέπει, βασικά χρειάζεται, να αναφέρω τα τέσσερα αυτά πασίγνωστα στοιχεία του hip hop. Χωρίς αυτά το hip hop, τουλάχιστον για μένα, δεν θα ήταν το ίδιο. Λοιπόν, έχουμε το rap, τις ρήμες, τα λόγια ουσιαστικά, έχουμε το DJing, το breakdancing και φυσικά το graffiti, με το οποίο έχω ασχοληθεί. Βασικά, από αυτό τον κλάδο, το μόνο που δεν έχω... Βασικά, δύο δεν έχω κάνει. Δεν έχω κάνει ποτέ DJing, ούτε breakdance. Καλά, άμα κάνω breakdance θα σπάσω κανένα κεφάλι. Αλλά, ναι, έχω κάνει graffiti και ραπάρω με τους THO, με το crew μου, στο οποίο θα ακούσετε κάποια κομματάκια σε επόμενες εκπομπές κλπ. Για την ώρα ας πάμε να ακούσουμε λίγο Wu-Tang.
side, the New York Times side. Staying alive was no job at second hands. Moms bounced on old men. Λοιπόν, είμαστε πάλι στον αέρα. Κάπου εδώ πρέπει να πούμε αυτούς που ουσιαστικά ανέδειξαν το hip hop. Και με τη λέξη ανέδειξαν εννοώ ότι δεν ράπαραν απλά στους δρόμους, δεν ήταν απλοί MCs, ενώ τα άτομα που όντως αγάπησαν αυτή τη μουσική και ασχολήθηκαν, την έφεραν ακόμα και στην τηλεόραση, την έκαναν παγκοσμίως γνωστή, τους καιρούς εκείνους που κανείς άλλος δεν θα τολμούσε να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί τη γενιά του 70 το rap ήταν μια χαντακωμένη μουσική, μια κακιά μουσική, ας το πούμε έτσι, μέσα σε παρένθεση, για την κοινωνία. Ακόμα και οι κυβερνήσεις δεν άφηναν hip hop και rap μουσική να παίξει ούτε στο ραδιόφωνο ούτε πουθενά. Λοιπόν, τη δεκαετία του 70 αυτοί που το έφεραν ήταν ο DJ Kool Herc, ο Grandmaster Flash, Africa Bambaataa, Curtis Blow, ήταν και άλλοι πολλοί, αλλά αυτοί οι τέσσερις προσωπικά για μένα ήταν οι πατέρες, ρε παιδί μου, του hip hop, οι old schoolades όπως τους λέμε. Αλλά λέω να αφήσουμε αυτά και να πάμε λίγο στα εγχώρια, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γινόταν βασικά. Λοιπόν, το πρώτο συγκρότημα στην Ελλάδα, δηλαδή αυτοί που το έφεραν στην Ελλάδα, ήταν η FFC. Δηλαδή τα αρχικά των γραμμάτων, Fortified Concept. Αυτοί είχαν ξεκινήσει, σκεφτείτε, στην Ελλάδα το 1987, τότε που στην Ελλάδα ούτε καν να ακούσεις λέξη για rap, για hip hop, δεν ξέρανε καν τι είναι. Και το οποίο μπορώ να πω ότι όχι μόνο το έφεραν, αλλά το έκαναν και πολύ σωστά. Γι' αυτό ας πάμε να ακούσουμε FFC. FFC λοιπόν και Κύκλος. Παράλογα μοιάζουν τα πράγματα που δεν καταλαβαίνω. Πάρα πολλά κάνω όταν δεν γίνονται αυτά που περιμένω. Περίμενα χρόνια να βρεθώ σε αυτήν εδώ τη θέση. Πήρα κάποιες απαντήσεις, μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Πρώτον, προσπαθώντας να σπάσω το φράγμα του στίχου, πραγματοποίησα όνειρα άπιαστα. Τα 7 συντή που κουμε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Αυτό ήτανε καθαρό hip hop. Από όπου και να το πάρεις. Στίχη, beat, νόημα. Όλα στην τελειότητα. Και σκεφτείτε ότι αυτοί ήταν οι πρώτοι που το φέρανε. Που συνήθως τα πρώτα πάντα είναι και λίγο αρχάρια, είναι και λίγο, ξέρεις, ερασιτεχνικά. Αλλά όχι, με τους FFC δεν ήταν έτσι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με το hip hop στην Ελλάδα. Ας πάμε στον πρώτο δίσκο της ελληνικής hip hop μουσικής, ο οποίος δίσκος, παιδιά, ήταν το N-Taxi, το Nopa, το 1990, το οποίο δεν πολύ συστήνω σε κανέναν να το ακούσει, και άμα το ακούσει ας το κάνει με ευθύνη δική του, εγώ δεν φταίω. Και αργότερα, το 92, έβγαλαν δίσκο η Stereo Nova, πιο γνωστή από τους Nopa η Stereo Nova. Λοιπόν, και κάτι το οποίο λέω πάντα και το τονίζω, το οποίο θα πω και τώρα, είναι ότι αν και έχουμε συνηθίσει πλέον το hip hop έτσι όπως είναι τώρα στην Ελλάδα, δεν ήταν πάντα έτσι καθόλου, δηλαδή καμία σχέση, και ειδικότερα εδώ στην Ελλάδα. Όταν άρχισε αυτή η κουλτούρα να έρχεται σε εμάς, οι άνθρωποι δεν ήταν καθόλου δεκτικοί, καθόλου. Όταν βλέπανε κάποιον πιτσιρικά με κουκούλα, καπέλο, πιο φαρδιά ρούχα να περπατάει, ξέρω εγώ, τον έδειχναν πάντα με το δάχτυλο. Ήτανε και καλά το αλυτάκι, ας το πούμε έτσι, της γειτονιάς,
το μαύρο πρόβατο και, και άλλα τέτοια. Τους χαρακτήριζαν πολύ κάπως, τους είχαν στο περιθώριο. Αλλά εδώ είναι η φάση που, που έρχεται και μου αρέσει. Ας πούμε, δεν τα παράτησαν, συνέχισαν μέχρι και τώρα. Και ο κόσμος κατάλαβε, δέχτηκε αυτή τη μουσική και την πήρε στα σοβαρά. Είδε ότι υπάρχει νόημα σε αυτό. Δεν είναι κάτι ανούσιο, δεν είναι το πιτσίρικι που παίζει. Αυτό, ας πάμε σε διαφημίσεις και ξαναερχόμαστε. Θες να νιώσεις τη μαγεία της τούμπας? Θες να δεις την αγαπημένη σου ομάδα και δεν μπορείς? Το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων θα σε μεταφέρει ζωντανά στον παλμό όλων των εντός έδρας παιχνιδιών του ΠΑΟΚ. Στην περιγραφή των αγώνων, ο Βασίλειος Κοφσανίδης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος Γεννηματάς. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 4 θα είμαι εδώ κοντά σας με τις καθημερινές ζωδιακές προβλέψεις στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Ιντερβίστα, κατάστημα ρούχων, γυναικεία, αντρικά, Τσιμισκή 71 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-260-348 και 2310-230-906. Ιντερβίστα. Ακολουθήστε μας στο Instagram, παπάκι EOLA. Ο Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων προτείνει. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Η γνωστή κωμωδία του Βασίλη Τσικάρα επιστρέφει για δεύτερη φορά στο θέατρο Άρατος και υπόσχεται ανατροπές. Συμπτώσεις, καυγάδες, χωρισμοί, ένα ποτιστήρι και ένας Βεδουίνος φέρνουν τα πάνω κάτω. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Άρατος. Από το Σάββατο 18 Νοεμβρίου, ώρα έναρξη στις 9 και 4 το βράδυ. Τηλέφωνα κρατήσεων 2315 312 487. Σπαγκέτι αλλά γαλλικά. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Θα σας πω μια ιστορία, ένα παραμύθι που έχει πολλές αφετηρίες. Πολλοί έχουν μια αφετηρία στη ζωή τους. Εγώ δεν ξέρω γιατί, μου πέσανε πάρα πολλές. Ο μεγάλος περίπατος της Άλκης. Ένα ταξίδι στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας μέσα από τη ζωή και το έργο της Άλκη Ζέη. Μια ταινία της Μαργαρίτας Μαντά. Από τον Νοέμβριο στους κινηματογράφους. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Ένα βήμα τη φορά The Musical της Μαρία Στεφάνου. Το μουσικό υπερθέαμα της χρονιάς κάνει στάση για τρίτη φορά στο Θέατρο Άνετον για άλλες 5 μοναδικές παραστάσεις. 18, 19 και 26 Νοεμβρίου, 3 και 9 Δεκεμβρίου στις 8.30 το βράδυ. Καθημερινά πρωινές για σχολεία. Ένα βήμα τη φορά πιο κοντά σε εμάς. Από την κούρσα της ζωής στο περπάτημα της ψυχής. Κρατήσεις και προπόληση 2314-025-892. Good deals. Χορηγός επικοινωνίας, Ερευνητικός Οργανισμός Ελλήνων. Ακούσαμε και τις διαφημίσεις μας και είμαστε πίσω. Και θέλω να πω πως είμαι απαράδεκτος που πριν μίλησα για όλους τους, για αυτούς που ανέδειξαν το hip hop τη δεκαετία του 70, τον Herc, τον Grandmaster Flash, τον Africa Bambaataa, Curtis Blow και τους και τους άλλους πολλούς, και δεν σας έβαλα να ακούσετε κάποιο κομμάτι από αυτούς. Είμαι απαράδεκτος και ζητώ ταπεινά συγγνώμη. Θα βάλω αυτή τη στιγμή Grandmaster Flash. Πάμε. Όσο παίζει μουσική, υπενθυμίζω ότι μπορείτε να στείλετε μηνύματα στη σελίδα με οποιασδήποτε ερωτήσεις, να τις αναλύσω, να πω τη γνώμη μου κλπ.
don't wanna go to school cause the teacher's a jerk. He must think I'm a fool and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They pushed that girl in front of the train. Εδώ είμαστε. Πραγματικά χόρευα μέσα στο στούντιο. Μ' αρέσει τόσο πολύ αυτό το κομμάτι. Και έχει και νόημα, έχει πολύ ωραία lyrics. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε λίγο τη διαφορά, την αντίθεση ανάμεσα στην Αμερική και στην Ελλάδα. Στην Αμερική πήρε πάρα πολύ χρόνο για να συνηθίσουν τη rap μουσική. Τους πήρε πάρα πολύ χρόνο να δεχτούν ότι κάποιος από το τίποτα, κάποιος φτωχός από φτωχογειτονιά μπορεί μόνο και μόνο λέγοντας στίχους, γράφοντας δικούς του στίχους, να ανέβει πάρα πολύ. Και αυτό είναι απίστευτο. Γιατί είναι απίστευτο? Επειδή στην Ελλάδα το συνηθίζαμε πολύ πολύ πιο γρήγορα από την Αμερική. Είμαστε πολύ πιο μπροστά σε αυτό το ζήτημα από τους Αμερικάνους. Ακόμα και τώρα στην Αμερική υπάρχουν κάποιοι που σνομπάρουν πάρα πολύ τη hip hop μουσική, και στην Ελλάδα βέβαια, αλλά στην Ελλάδα όχι τόσο πλέον. Πλέον και ο παππούς και ο παππούλης στην Ελλάδα ξέρει περίπου τι είναι rap και αυτά τα μπλιμπλίκια, αυτό το ένα το άλλο. Αυτό. Και επίσης αυτό που θα ήθελα να πω είναι η όλη ιδεολογία του hip hop. Γιατί ας πούμε οι νεότερες γενιές, μπορώ να πω πως δεν ξέρουν επακριβώς την ιδεολογία, γιατί άρχισε όλη αυτή η φάση με το hip hop. Επειδή τώρα είναι στη μόδα το trap και δεν γνωρίζουν τα παλιά, τα πατροπαράδοτα έθιμα του hip hop, ας πούμε. Λέω να τα πω. Αρχικά να πούμε πως το hip hop είναι πάντα μα πάντα αντίθετο στο σύστημα και στο κατεστημένο. Πάντα. Είχε από πάντα και έχει και τώρα φυσικά μια τάση επανάστασης και κοιτάει και βλέπει τα πράγματα με μια διαφορετική με μια διαφορετική ματιά των πραγμάτων. Ήταν και λέω ήταν γιατί πλέον δεν μπορώ να πω ότι είναι. Ήταν πάντα μουσική του δρόμου. Μπορούσε να ταυτιστεί ο καθένας με αυτή τη μουσική, ο κάθε άνθρωπος. Και κυρίως αυτοί που έχουν ζήσει φτώχεια, που έχουν περάσει δυσκολίες, γενικά προβλήματα ψυχολογικά, οικονομικά, προβλήματα υγείας. Το hip hop γενικά θίγει πολύ αυτά τα θέματα, έως μπορώ να πω πως το hip hop γι' αυτό δημιουργήθηκε, για να εκφράζει τους ανθρώπους με δυσκολίες, με προβλήματα, ας το πούμε έτσι. Με το hip hop κατά τη γνώμη μου είναι σαν να παίρνεις τα νεύρα σου και να ξεσπάς, όχι μόνο τα νεύρα ή τη στεναχώρια, ακόμα και τη χαρά σου, τη μοιράζεσαι, ξεσπάς, ας πούμε. Αυτό, δεν κρατάς τίποτα μέσα σου. Αυτή είναι η ομορφιά του hip hop. Ένας rapper μπορεί να έχει τόσες πολλές σκέψεις, προβλήματα στο μυαλό του και απλά μπορεί όλα αυτά να τα πετάξει σε ένα κομμάτι και να αισθανθεί πολύ πολύ ελαφρύτερα, πολύ καλύτερα με τον εαυτό του. Και επίσης φυσικά και το hip hop είναι από τις πιο ειλικρινείς και απόλυτα ρεαλιστικές μουσικές που υπάρχουν, όπως και το rock, μπορώ να πω. Θίγει κοινωνικά προβλήματα κλπ. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα, αλλά προς το παρόν, επειδή μιλήσαμε για ιδεολογία, για επανάσταση,
ότι είναι μουσική του δρόμου, ας πάμε λίγο σε ένα σκληρό κομμάτι. Πάμε NWA. Hey, NWA λοιπόν, και είμαστε πίσω, μας ακούτε από το ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι ο Νίκας από το THO Crew και μαζί θα λέμε για hip hop, duh, obviously. Λοιπόν, κάπου εδώ να πω πως στην εκπομπή μας θα έχουμε καμιά φορά και καλεσμένους με τους οποίους θα μιλάμε για rap, για διάφορα πραγματάκια, και θα ανταλλάσσουμε τις απόψεις μας. Επίσης, εάν κάποιος καλλιτέχνης της hip-hop σκηνής θέλει να παρουσιάσει τη δουλειά του ή ακόμα και να κάνω ολόκληρη εκπομπή πάνω του, τύπου φάση συνέντευξη, να παρουσιάσει δουλειά κλπ, δεν έχει παρά να επικοινωνήσει μαζί μου στο Facebook ή να στείλει σελίδα, να στείλει μήνυμα στη σελίδα στα άδυτα του hip hop. Λοιπόν, έχουμε το εξής. Σήμερα ήταν πρώτη εκπομπή, οπότε σας έβαλα λίγο στο κλίμα του hip hop, τι είναι, πώς ξεκίνησε κλπ. Θέλω να σας πω πως στις επόμενες μας εκπομπές θα μπούμε σε πιο βαθιά θέματα και ζητήματα, όπως διάφορα είδη του hip hop, όπως το funk, boom bap, gangsta rap, τύπου πολλοί δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά είδη στο hip hop και όμως θα εκπλαγείτε πραγματικά με το πόσα πράγματα κρύβει αυτή η μουσική. Πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε στα καπάκια κι άλλο ένα πολύ σκληρό κομμάτι μετά τους NWA. Πάμε να ακούσουμε Foo Snickens, True Foo Snick. Γεια σας. Να δώσουμε χαιρετίσματα στον Γιώργο ή αλλιώς γνωστός Τσόκο, που απαιτεί να ακουστούν THO στην εκπομπή, το συγκρότημά μου. Τσόκο μου θα ακουστεί ίσως στην άλλη εκπομπή ή στην παράλληλη, θα δούμε. Κάπου εδώ, παιδιά μου, τελειώνει η εκπομπή μας. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Παρασκευή, 2 με 3 το μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ όσους άκουσαν, όσους ήταν μαζί μου, και καλό Σαββατοκύριακο. Θα κλείσουμε με κομμάτι του Ice Cube, Today Was A Good Day. Peace!